Γεια σας λοιπόν. Πάντα είχα τη μανία να συμμετέχω σε podcast και ευτυχώς μου δόθηκε ευκαιρία να το κάνω στο pod.gr. Εδώ είμαι, είμαι ο Λάκης Γαβαλάς με το The Symbols. Αστυνομία, ακίνητος! Σας παρακαλώ, κάντε οτιδήποτε, μην με πιάσετε τα μαλλιά. Υπάρχει λόγος. Τι λόγος υπάρχει? Α, είναι κολλημένα. Περούκες, ποστής, ρόλεϊ, μπιστολάκια, ψαλίδια. Ναι, αγαπητοί μου, μιλάμε για τα μαλλιά μας. Τα μαλλιά μας στιγματίζουν το ολικό μας look, ακόμη και από μικρά παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με πάρα πολλά μαλλιά, παιδιά χωρίς πολλά μαλλιά, παιδιά με ξανθά μαλλιά, μελαχρινά και κοκκινομάλικα με φακίδες. Η προσοχή ξεκινάει από την οικογένεια, από το πώς κάνεις το μπάνιο, πώς λούζεσαι, πόσες φορές λούζεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να λουστούν και δύο φορές την ημέρα και άλλοι που όταν κάνουν συχνό λούσιμο, τους πέφτουν τα μαλλιά. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξεις το pH σου. Μπαίνεις σε ένα λουτήρα του κομωτήσου, τον οποίο και εμπιστεύεσαι. Αφήνεις τα μαλλιά, τα φτιάχνουμε και φεύγεις με 4 πόντους μαλλιά μία. Τα δορίζεις. Πριν κάνεις όμως αυτό, θέλω να μου πεις, σου αρέσουν τα ρόλεϊ, σου αρέσει το μπιστολάκι, σου αρέσει η περμανάντ, το ίσιο μαλλί, αυτό που λέμε το Brazilian κερατίνι, ή έχεις αρκετή κερατίνη στο σπίτι από το σύντροφο? Okay, δεν έχεις, οπότε θες αυτή την κερατίνη. Έχει την τάση να τα μακραίνει λίγο τα μαλλιά, βλέπεις δεν σου πάνε και τα κόβεις. 4 πόντους. Οπότε λοιπόν η πόντη στο μαλλί είναι πάρα πολύ σημαντική. Permanent. Αυτή έχει μια επιδείνωση της τρίχας, αλλά εσένα δεν σε ενδιαφέρει, γιατί σε ενδιαφέρει αυτό το look των 60s και 70s ακόμη. Οι γυναίκες, ειδικά οι ηλικιωμένες, κάνουν τα permanent τους γιατί έτσι γλιτώνουν να πηγαίνουν συχνά στο κομωτήριο. Τα βρέχεις, τα αφήνεις και είναι σγούρα. Συναντιέται η κερατίνη με το σγουρό. Τι λένε αυτοί οι δύο άραγε? Ρωτάς την άλλη, έχετε πρόβλημα σε ζυγικό? Και σου λέει, για ποιο λόγο? Γιατί σας βλέπω με πολύ κερατίνη. Κάνουμε λοιπόν το permanent. Είμαστε ηλικιωμένες, καθόμαστε σε ένα παγκάκι στο παραθαλάσσιο κομμάτι στο Μαϊάμι και συζητάμε για τις ιστορίες του παρελθόντος. Α, εγώ είχα πολύ ωραίο μαλλί, πάρα πολύ. Να φανταστείς ότι κάθε εβδομάδα χρησιμοποιούσα ένα μπουκάλι σαμπουάν και έβαζα και μπύρα το καλοκαίρι, ξέρεις γιατί, ε? Γιατί η μπύρα τα ξανθαίνει. Η άλλη λέει, σοβαρά, τέλεια, πολύ ωραία. Και εγώ ηλίθια που δεν το έκανα και έβαζα πάντα τα τσεμπέρια ή μαντήλια πουτσι, γκουτσι και ό,τι τελειώνει σε ούτσι. Το μαλλί μας είναι, όπως σας είπα, η διακόσμηση όλου του σώματος. Είναι όμως μόδα και τα καπέλα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Το μαλλί ηλεκτρίζεται ανάλογα με την ποιότητα του καπέλου. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν αν θα το βγάλουμε για να το δείξουμε το μαλλί ή το κρατήσουμε σαν look. Συνήθως το μαλλί σε στυλ Farrah Fawcett ή ακόμη και της Μπεμπέ, της Brigitte Bardot, όταν φορούσε καπέλα, ιδιαίτερα σαν καουόγιο κτλ, είχε μακριά μαλλιά. Το μαλλί πάντα πρέπει να δείχνει στη γυναίκα. Είτε είναι κοντό είτε μακρύ, πρέπει να είναι περιποιημένο, στυλιπνό, γυαλιστερό. Υπάρχουν χιλιάδες προϊόντα σήμερα που το κάνουν αυτό. Είμαι όμως άλλουστη, κυρία μου. Δουλεύω, είμαι σε μια δημόσια υπηρεσία, έχουμε σπίτι ένα ράκος και δεν μπορώ να λούζομαι κάθε μέρα να πηγαίνω κομωτήριο. Okay, κυρία μου, υπάρχουν τα ποστής, τα τουπέ που λέγαμε παλιά. Μπορείτε να έχετε ένα τέτοιο ακόμα και στην τσάντα σας. Να, τελευταία, στο Meister Rock είδα και τον κύριο Γαβαλά να βάζει κάτι αφέλειες, κάτι μαλλιά πρόσθετα.
Αυτά είναι με ένα απλό μικρό κλειψάκι. Κάνεις τσακ και το βγάζεις. Είναι τόσο απλό. Ψαλίδα. Υπάρχει το ελαφρύ κόψιμο και ειδικά σαμπουάν και ειδικές κρέμες και μάσκες οι οποίες το βελτιώνουν. Αλοπαικία. Αυτό είναι θέμα του στρες. Είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να προσέξεις περισσότερο τον εαυτό σου. Κάνεις μια διατροφή, κάνεις διαλογισμούς, γιατί όπως είπαμε το μαλλί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω φύτρες πολύ χαμηλά στο κούτελο. Θα πας σε ένα laser clinic και θα τις αφαιρέσουν. Σήμερα πια δεν μπορεί να είσαι σαν χιμπατζής. Αυτό γινόταν παλιά όταν δεν ξέραμε καν ότι ένα φως, μοβ του laser, σου το αφαιρεί. Ό,τι και να πούμε γύρω από το κεφάλι έχει ένα σαδομαζοχιστικό χαρακτήρα. Πολλές γυναίκες τους αρέσει ο σύντροφός να τους τραβάει το μαλλί. Το ίδιο και στους άντρες. Άμα τους τραβήξει λίγο τα μαλλιά, όπως τον χαϊδεύεις πίσω, αισθάνεται κάτι διαφορετικό. Αυτό γιατί είναι σαν βελονισμός. Δηλαδή, τραβώντας την τρίχα από τη βάση της, σου δίνει την αίσθηση ότι ξυπνάς. Είναι όπως κάνεις ένα λούσιμο έτσι πολύ σκληρό καμιά φορά, γιατί λες: αχ, θέλω να ξυπνήσω. Αυτό είναι προνόμιο βέβαια των ανθρώπων που δεν έχουν τριχόπτωση. Και αυτοί καταπολεμάται όμως σήμερα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν τόσο πολλά πρόσθετα πράγματα. Μπορείς να κάνεις μεταμόσχευση. Μπορείς όπως είπα να βάλεις μια περούκα. Η περούκα δεν είναι σε περίπτωση που έχουμε μια πάθηση. Είναι και διακοσμητικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μεταλλάσσεσαι. Είναι σε ένα σακάκι, σε ένα πουκάμισο, σε μια μπλούζα. Θυμάμαι το Χαβαλά που είχα δει στο βουνό. Είχε μια περούκα έτσι πολύ σγουρή, στυλ Jimi Hendrix. Και όταν έμπαινε μέσα σε κάποιο μαγαζί, την έβγαζε. Ήταν λοιπόν σαν καπέλο. Αντί να φορέσει ένα καπέλο για το βουνό που είχε κρύο, φορούσε την περούκα. Πρέπει να διασκεδάζουμε το κεφάλι μας και με τα μαλλιά μας, να τα περιπέζουμε και να αισθανόμαστε τις αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, εάν βουρτσίσεις ένα μαλλί το οποίο έχει 15 κλειψάκια, αφού τα βγάλεις, κάνεις ένα άλλο look. Ξύνεις και τα μαλλιά σου, ξυπνάς και λίγο. Εάν βάλεις σιβηδάκια σε ένα μαλλί το οποίο είναι κάτω και είναι λιγάκι παραμελημένο, πάλι το αλλάζεις. Εάν πάμε σε πολυκαταστήματα, θα δούμε υπέροχα κλίψη για τις γυναίκες, φοβερά τσιμπιδάκια, κορώνες. Μπορεί να διακοσμήσει το κεφάλι με πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από ένα καλό σαμπουάν. Δεύτερον, ο σύντροφος ή η σύντροφος πρέπει να σου τραβάει τα μαλλιά τακτικά, γιατί αυτό ξυπνάει τους θύλακες και δυναμώνει το μαλλί. Τρίτον, θα πρέπει να τεινάζεις το μαλλί όταν είναι μακρύ και ακουμπάει το ναυχένα. Γι' αυτό το έχεις άλλωστε μέχρι εκεί. Και εάν το μαλλί σου είναι κοντό σε στυλ boy cut, δηλαδή είναι ανδρικό, θα πρέπει σίγουρα να έχεις ένα πολύ έντονο μακιγιάζ. Ένα ποστισάκι θα σε βοηθούσε πάρα πολύ να το ενδυναμώσεις το look. Παιδιά, δεν θέλω να ξεχνάμε ούτε το Λουδοβίκο και την μπούχλα του, η οποία ήταν ένθετη, αλλά ούτε τη Ραπουνζέλ, η οποία πιανόταν από τα μαλλιά της στα δέντρα, γιατί έφταναν και κάλυπταν τους γλουτούς της. Θα σε περιμένω. Θέλω να σε δω, να μου στείλεις φωτογραφίες. Εδώ, στο podcast μου. Αυτό ήταν το The Symbols. Θα μπορείτε να το ακούσετε μέσω του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.